βέβαια και απέναντι είναι η πρώτη Σμύρνη, η Αμαζόνα Σμυρνά. Αν προσέξετε, όχι πολύ κοντά. Εκεί, βλέπετε, Ακρόπολη δεν είχε. Είναι. Και όταν έρχεται ο Μέγας Αλέξανδρος, ακριβώς απέναντι από τη Σμυρνά, αύριο θα περάσουμε κοντά από εκεί. Αυτό θα κάνουμε γύρω-γύρω το Κόχο, Κορδελιό και Πέργαμο, πιο κοντά θα τη δούμε. Έρχεται εδώ πέρα, είναι μέσα σε εδώ στον ύπνο που κοιμόταν στο όνειρό του, να χτίσει την πόλη εδώ πέρα. Χτίζει το Κατιφέκαλε, δηλαδή από τους Τούρκους, το κάστρο, και από κάτω από εδώ όλα αυτά τα σπίτια θα φύγουν, όλα αυτά τα σπίτια θα γκρεμιστούν. Και από κάτω από τα θεμέλια, γιατί όταν θα αρχίσουν να σκάβουν, θα εμφανιστεί η Σμύρνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι δεξιά, ξεκινάω από δεξιά. Δεξιά εκεί στο βάθος είναι η Μπορνόβα. Είναι ελικόμενο. Βίντεο. Πόσο τα βίντεο γυρεύω στα Περαία να με πας. Από και το τραγούδι του λέει. Εκεί απέναντι από εκεί που είναι οι δύο ραξίσεις τώρα καινούρια τελειώνουν αυτά. Πίσω από εκεί είναι το Μπορνόβα. Έρχομαι σιγά σιγά που είναι εκεί το λιμάνι που βλέπετε, η ονομαζέ Πούντα. Έτσι ονομαζότανε. Εκεί που βλέπετε τους γερανούς αυτά. Σήμερα λέγεται Αλσαντζακόλη η περιοχή. Αλλά Πούντα από τους Έλληνες εκεί. Επίσης εκεί κοντά και το γήπεδο Πανιόνιος. Πανιόνιος είναι από εδώ. Όπως και άλλη. Ναι, και άλλη μια ομάδα έχει όμως από εδώ. Απόλλων Αθηνών. Ναι. Και Απόλλων. Και ο Πανιόνιος είναι από εδώ. Από... Πανιονία. Πανιονίος θα λέμε. Πανιονία. Πανιόνιο. Λιπούντα. Και σιγά σιγά μετά αρχίζει το κορδόνι. Ή αλλιώς θα λέει από ένα κοκέ. Ξεκινάει από την γωνία και φτάνει μέχρι εδώ πέρα. Όλη η παραλία αυτή. Από εδώ μιλάω. Δεν μιλάω απέναντι. Από εδώ μιλάω. Είναι όλο το κορδόνι. Το βράδυ, το ξενοδοχείο μας βέβαια το Χίλτον, εκεί πολύ κοντά στο Χίλτον το ξενοδοχείο μας. Το μεγάλο ουρανοξύστη, το λευκό κτίριο, το μεγάλο, το πιο ψηλό εδώ στη Σμύρνη είναι ο Χίλτον. Μπροστά από το Χίλτον είναι η παραλία, πλατεία Δημοκρατίας και εκεί κοντά είναι το ξενοδοχείο μας. Με τα πόδια θα περπατήσετε όλοι εκεί την παραλία, για να βέβαια άμα δεν περπατήσετε πώς θα την γνωρίσετε την πόλη.